Ναι. Γεια σας. Σε αυτό το σύντομο βίντεο, γεια σας. Σαν ο Πούτιν είναι χριστιανός, λέει, και εγώ είμαι στρονάφτης, ήθελα να πούμε κάτι τρελά που έχω ακούσει τελευταία, να γελάσουμε λίγο. Ότι υπάρχει η μυστική, το έχει πει ένας γέρος αυτό, υπάρχει η μυστική συγκέντρωση των λεμουρίων, μάλιστα. Ότι βρίσκονται κάθε μια-δυο φορές το χρόνο, ή μια φορά το χρόνο, ή ξέρω εγώ, μια φορά κάθε ένα-δυο χρόνια, τέλο πάντων. Μια φορά κάθε ένα συγκεκριμένο διάστημα, η ομάδα των λεμουρίων σε κάποιο βουνό της Αριζόνα, στην Αμερική ή κάπου, σε κάποια χαμένη σπηλιά και συνεδριάζουν και κανένας δεν ξέρει καν τι συνεδριάζουν. Φυσικά δεν υπάρχουν λεμούροι. Οι λεμούροι υποτίθεται κατά την παράδοση ήταν κάποια όντα με σώμα ανθρώπου και κεφάλι σκυλιών κτλ. Και φυσικά αυτά είναι τρελά πράγματα. Δεν υπάρχει ούτε μυστική οργάνωση των λεμουρίων, ούτε λεμουροί υπάρχουν. Λοιπόν, άλλο τρελό που άκουσα πρόσφατα είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι Εβραίος δήθεν. Και πως το λένε Axel Apple και το λένε και Axel Rose από τους Guns N' Roses, ξέρω εγώ. Ό,τι να είναι να ακούς. Είπαμε, φτάνει να μην φταίνουν οι Ρώσοι και οι Άραβες. Ό,τι να είναι. Μετά ακούσαμε και έναν άλλο τρελό πρόσφατα ότι είναι οι Ιλουμινάτοι, οι οποίοι όχι μόνο υπάρχουν, αλλά είναι και, πες το, όχι μόνο υπάρχουν, αλλά ελέγχουν και τον κόσμο σήμερα. Μα οι Ιλουμινάτοι ήταν αντάμα που δημιούργησε στα τέλη του 18ου αιώνα ένας βαβαρός, αριστοκράτης, ο Weishaupt, ο οποίος τα έβαλε με τους δούκες και του κρατηδίου της Βαβέ, του ανεξάρτητου, του τότε Γερμανία δεν ήταν χωρισμένα ακόμα, δεν ήταν ακόμα ενωμένα τα κρατήδια, του αρκετά μεγάλου κρατηδίου της Βαβαρίας, τα έβαλε μαζί με τον δούκα, τους συνέλαβαν, τους καθάριζαν τους αυτούς και τελείωσαν οι Ιλουμινάτοι. Και 230, ξέρω εγώ, χρόνια μετά, δήθεν υπάρχουν τώρα κάπου κρυμμένοι σε μια σπηλιά και προσπαθούν να βλάψουν την ανθρωπότητα κτλ. Και είναι κακοί κτλ. Μα δεν υπάρχουν Ιλουμινάτοι. Πώς αυτό. Επίσης, μια άλλη μουφίτσα που βγάλαν το 81, το 81 βγήκε αυτό, είναι ότι οι Άραβες, άπηκε που καμία σχέση με το Ισραήλ, με την περιοχή, καμία σχέση με τη Δυτική Όχθη, καμία σχέση με τη Γάζα, καμία σχέση με το Ισραήλ, καμία σχέση με το Golan Heights και μην πούμε καμία σχέση με Λίβανο, Συρία, Ιράκ και το δυτικό κομμάτι της Ιορδανίας, ότι είναι Έλληνες, λέει, ότι οι Φιλιστέοι είναι Έλληνες και ότι οι Άραβες που ήρθαν στα τέλη του 19ου αιώνα είναι από αυτούς, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι. Δηλαδή οι Άραβες, τους οποίους κουβάλισαν οι Οθωμανοί Τούρκοι στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, και αυτούς που φέραν και Άγγλοι αργότερα από διάφορα αραβικά κράτη, αυτοί έχουν κάποιο είδους σχέση με τους Φιλιστέους που ζήσανε το 1200 π.Χ. οι οποίοι έπαψαν να ζουν γύρω στο 700. Δηλαδή αυτοί εμφανίστηκαν το 700 π.Χ. αυτοί οι Φιλιστέοι. Και αυτοί που εμφανίστηκαν το 700 π.Χ. έχουν σχέση με αυτούς που ήρθαν το 1870, ας πούμε, μετά Χριστόν. Που ήρθαν 2.500 χρόνια μετά σχεδόν, ξέρω πάνω κάτω. Σχεδόν. Αυτό. Υπάρχει ένα κενό σχεδόν 2.500 ετών μεταξύ αυτών των βαρβαρικών λαών που εμφανίστηκαν. Οι Ασσύριοι τους σκότωσαν αυτούς και τους μισούς οι Εβραίοι, τους άλλους μισούς ο Σαρκών και αυτοί οι Ασσύριοι. Βαβυλώνει. Τους εξαφάνισαν αυτούς. Και έρχονται το 1870 και είναι Έλληνες αυτοί. Φαίνουν οι Τούρκοι, ξέρει, να έχουν εργάτες για το σιδόδρομο που ενώνει τη Βαγδάτη και το αυτό και αυτό. Και είναι Έλληνες, λέει. Και όχι μόνο Έλληνες, και υπάρχει και κάποιο είδους κατοχή, ξέρω. Σαν πως αυτοί που ήρθαν το 1870 μετά Χριστόν από το Αίγυπτο και από τη Συρία έχουν σχέση με τους Εβραίους που είναι εκεί 4.000 χρόνια, ας πούμε. Ό,τι να είναι, ακούς, ας πούμε. Άλλο τρελό που άκουσα τελευταία είναι ο αρχάνθρωπος στο Σπηλαίο. Καλά, αυτόν και αυτό δεν είναι τόσο φρέσκο, τρελό. Ότι ήταν οι Έλληνες πριν πολλές χιλιάδες εκατομμύρια χρόνια, διότι ένας Πουλιανός βρήκε ένα σκελετό, μια κατσίκα στα πετράλαια της Χαλκιδικής. Μάλιστα, και ως γνωστόν, οι πρώτοι Έλληνες πήγαν στη Χαλκιδική
οι πρώτοι Έλληνες που πήγαν στην Χαλκιδική πήγαν γύρω στο 750 με 50 π.Χ. Δηλαδή μέσα στα μέσα του 8 αιώνα π.Χ. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει ένα γένο μεταξύ του μισού εκατομμυρίου π.Χ. που λέει αυτός, ότι να βγει κάπου εκεί που λέει αυτός, με το 750 π.Χ. εκεί στην περιοχή που φτάσουν οι Έλληνες και ζούσαν οι Θράκες. Άρα και όντως να είναι το πιο, πιο αρχαίος άνθρωπος αυτό που βρέθηκε στα Πεντάρωνα δεν είναι Έλληνας, είναι Θράκας. Άρα οι Θράκες είναι οι πιο αρχαίοι του πλανήτη, ας πούμε. Τώρα αυτό δεν μας τα λένε αυτό. Οι βαφτίσαν και τους Θράκες Έλληνες, ξέρω εγώ, τι να είναι. Φτάνει να μην φταίνουν οι Ρώσοι και οι Άραβες. Αυτοί είναι εντάξει, είναι αυτοί. Φταίνε μόνο οι Εβραίοι, οι Αμερικάνοι και οι Δυτικοευρωπαίοι, γενικά Καναδέζοι, Αυστραλοί, αυτοί μόνο φταίνε. Οι Εβραίοι φταίνε αυτοί. Δηλαδή όσοι είναι πολύτιμοι φταίνε. Τα σκουπίδια δεν φταίνε. Αυτοί είναι, πώς φταίνε. Δηλαδή όπως αξίζει είναι κάπως, δεν είναι. Όποιος είναι σκουπίδι, το προσκυνάμε κιόλα, ξέρω εγώ. Χωρίς απόλυτο κανένα λόγο εντάξει. Να υπήρχε και λόγος. Λοιπόν, έναν άλλο τρελό. Εντάξει, ούτε ο Πούτιν είναι χριστιανός, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι. Και εγώ είμαι αστροναύτης, η ανύπαρκτη ομάδα ε, που ήταν ένας τσιγκάνος ο, πώς το είναι, ένας τσιγκάνος, ένα μέτρο αυτός, ένας πλούσιος, ένα μέτρο τσιγκάνος, ίδρυσε την ανύπαρκτη ομάδα ε, και 30 χρόνια μετά εμφανίστηκε σε ένα ταξί ένας φοράκης και του δώσανε κάτι λεφτά και αυτός ίδρυσε την ομάδα ε μαζί με τον Πάλμο, που είναι γνωστό τι κάνει ο Πάλμος, ναι, και κάνει την ομάδα ε και πολεμούν Αμερικάνους, Εβραίους και τη Δύση και πάνε μόνο με τους Άραβες και τους Ρώσους αυτοί, λένε ας πούμε. Και, ότι είναι, και μετά κάνανε ανύπαρκτες αποστολές σε 200.000 χώρες, σε 500 χώρες πώς πήγανε στο Νεπάλ και βρήκαν, όταν πήγα στο Νεπάλ και στη Σιλάνκα βρήκαν Έλληνες που ήταν εκεί πριν 1 εκατομμύριο χρόνια από όξους κτλ. Όλοι οι Έλληνες και άλλοι είναι. Και αυτή είναι η ομάδα Έψιλον. Μια εντελώς ανύπαρκτη ομάδα. Καλά, αυτό δεν είναι και τόσο φρέσκο. Ένα άλλο τρελό φυσικά είναι και τα λεφτά του Άρτεμις Ωρα, του τρελού του Καραγκιόζη. Πάει και αυτό. Και αυτό πάει και είναι. Αυτό πότε ξεκίνησε αυτό, γιο του 12-13 εκεί ξεκίνησε. Αυτά με τους Φιλιστέους, τους Έλληνες και αυτά ξεκίνησαν γιο του 81, αυτές οι μπουρδες αυτά. Τα παγίνα και αυτά. Η ιστορία του Πάλμου ξεκινά από το 90, μέση του 90 εκεί η μούφα αυτή. Και κάτι άλλες μούφες έμαθα πρόσφατα, που είναι κάπως πιο φρέσκες, ας πούμε. Ότι στην Ινδονησία, στη Τσακάρτα, την πρωτεύουσα της Ινδονησίας ήταν οι Έλληνες που είναι εκατομμύρια χρόνια, οι άλλοι ήταν, δεν ήταν πασταλέτα, δεν ήξεραν καλά. Ότι οι Κέλτες είναι Έλληνες, ένα φρέσκο που άκουσα στην παρέα. Οι Κέλτες είναι Έλληνες. Οι Κέλτες δεν ήξεραν καλά και ήταν Έλληνες. Πήγαν επί εθνικά τα σχόλια και άλλοι δεν γνώριζαν. Ας πούμε, το, διάφορα τρελά. Τι άλλο. Άλλο τρελό. Είπαμε οι Λεμούροι. Οι Άτλαντες. Πάλι ανύπαρκτος λαός. Ότι είναι. Ότι οι Τούρκοι είναι από τους Άρλαντες, όχι μετά ξεχνάνε, μετά είναι οι Έλληνες από τους Άρλαντες, ξέρω εγώ, μετά είναι οι Λίβοι από τους Άρλαντες. Οι Άρλαντες φυσικά δεν υπήρχε, ούτε Ήπειρος Άρλαντας υπήρχε. Αυτό ήταν βασικά μια αλληγορία μεταξύ, μια μάχη μεταξύ του καλού και του εγώ. Και από αυτούς τώρα κάθε 5 λεπτά αλλάζουν. Από τους Άρλαντες, από τη μία είναι οι Έλληνες οι Άρλαντες, από την άλλη είναι Λίβοι, από την άλλη είναι Εβραίοι, από την άλλη είναι Ρώσοι, από την άλλη είναι Τούρκοι, ό,τι θέλεις είναι οι Άρλαντες. Μήπως όλος ο κόσμος είναι Άρλαντες. Και διάφορα τρελά που βλέπει κάποιος σε διάφορα blogs και σε διάφορα αυτά. Και φυσικά όπως έχουμε πει, έναν ευχάριστο τουλάχιστον που γίνεται τα τελευταία χρόνια, ίσως και πριν βγει, ίσως και λίγο πριν βγει το ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων από το, μετά το 2000 αυτό βάζουν, υπάρχουν κάποιες επιτροπές όταν βλέπουν μια πολύ χοντρή μούφα, όπως την ανύπαρκτη ομάδα ε, ξέρω εγώ, βάζουν μια ταμπέλα. Που γράφει είναι hoax, δηλαδή είναι μια μούφα, ας πούμε, ψεύτικο. Το οποίο φυσικά, αν κάποιος κάνει και διαβάζει μπουρδες, ξέρω εγώ, δεν θέλει και πολύ μυαλό να καταλάβει ότι αυτός λέει μου αυτό, ότι ο Στυλφουράκηδες, Γκόλοβα, Μπάλμος και τέτοιοι κοροϊδεύουν και λένε τρελά για να κοροϊδέψουν και ήδη γελάνε με αυτά. Εντάξει, και ήδη έχουν παραδεχτεί ότι αυτά είναι μπουρδες, ας πούμε. Δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό να καταλάβει ότι αυτά είναι μπουρδες. Τώρα, έτσι, για κάπως πιο επίσημα, ας πούμε, υπάρχουν κάποιοι που γράφουν hoax, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, ξέρω εγώ. Έναν άλλο τρελό που διαβάσα πρόσφατα είναι για τους Ναβάχο. Ότι οι Ναβάχο, μια φυλή Ινδιάνων Αμερικάνων, Ινδιάνων στην Αμερική, είναι Έλληνες και αυτοί, οι άλλοι Ινδιάνοι δεν ήξεραν καλά. Και είναι οι Ναβάχο, είναι Ναβαγοί, υπήρχε χιλιάδες χρόνια. Είναι Έλληνες και οι άλλοι Ινδιάνοι ήταν, ναι, δεν ήταν, ήταν πάσα ζώα.
τρώγαν μπαλανίδια. Πώς το λένε. Οι άλλοι Ινδιάνοι, ενώ οι Ναβαχό που ήταν Ναβαγοί Έλληνες, ήταν καλοί αυτοί κάπως. Όπως οι Ιωρακουάνους της Χιλής είναι και αυτοί. Οι άλλοι Ινδιάνοι της Χιλής ήταν κάπως, δεν ήταν πάστα δέντρα. Αλλά οι συγκεκριμένοι Ινδιάνοι που ήταν Έλληνες ήταν καλοί αυτοί, ήταν κάπως. Ήταν πιο καλοί. Και οι άλλοι ήταν κάπως, ήταν πιο κακοί, ας πούμε. Καλά και αυτό όμως ο Ιωρακουάνους είχε πάει ως συνήθω. Αυτή η μούφα με τους Ιωρακουάνους δίθεν ότι είναι Έλληνες. Και αυτό πήγαινε, πότε πήγαινε, το 2000, κάτι εκεί γύρω. Τέλη 90, 2000, πάγιωσε και αυτό τώρα. Ο Άρτεμις Σόρας άρχισε να παγιώνει κιόλας αυτός, που ξεκίνησε ως εσύ και μετά έγινε end, ναι, όχι σωμα, ξεκίνησε ως END, το ένα σωμα, μετά έγινε εσύ, ξέρεις, κάπως να ανανεωθεί κάπως, μετά κάπως χώρισε μετά, χώρισε από αυτόν ο Λαμπράκης και οι Δίκη Χαραλαφία κι αυτοί και το έκαναν κάπως αγιώς, ξέρω εγώ, για να μην βαριέται ο κόσμος να ακούει μούφες και τρελά. Αυτό τι άλλο. Ήταν τόσο πάντα παιδί. Ο κόσμος αντί να βλέπει την. Αντί να πάει στο σινεμά να πληρώσει έναν. Το σινεμά. Πώς είναι το σινεμά, είναι 8 ευρώ. Δεν παίρνει το. Δεν μπαίνει στο τάπλετ να δει τον Μπάλμο και τους εξωγήινους και το. Και το Φουράκι και τον Γιόλβα και τους. Και τον Μεξίκο και την Τζάνη και τους αυτούς τους τρελούς που κοϊδεύουν, που λένε μπουρδες και κοϊδεύουν και λένε πως είναι Έλληνες και άλλοι είναι κάπως. Φυσικά οι μόνοι που εξαιρούνται για αυτές τις ομάδες είναι οι Ρώσοι και οι Άραβες. Οι Ρώσοι και οι Άραβες είναι θεοί για αυτούς. Και όσοι αξίζουν, δηλαδή οι Δυτικοί, οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικάνοι, οι Καναδέζοι, οι Αυστραλοί και οι Εβραίοι, αυτοί που είναι σοβαροί και οι Ιάπωνες είναι σοβαροί και οι Νοτιοκοράτες είναι κάπως σοβαροί και μορφωμένοι. Δεν ξέρω ποια άλλη. Και οι Αργεντινοί είναι κάπως μορφωμένοι και τα άλλα. Αυτοί είναι, ναι, δεν είναι. Εμείς θέλουμε μόνο το. Μην στέλνουμε μόνο το σκουπιδαριό, μόνο αυτή. Μόνο το σκουπιδαριό. Το σκουπιδαριό αξίζει. Οι άλλοι είναι, ναι. Όσοι είναι εκεί πάνω είναι, ναι. Όπως είχε μπει και ο Έσωπος, όταν πήγαινε η Αλεμπού να πάρει κάτι στα φύγια και δεν τα έφτανε, τα έκανε για μαστάρια, ας πούμε. Κάπως έτσι είναι. Είναι Αμερικάνοι, Εβραίοι. Ας πάμε με σκουπίδια τύπου Ρώσους και Άραβες και τέτοιου είδους χώρες εντελώς ανύπαρκτες, της πλάκας, ας πούμε.